Λοιπόν, πάμε στο θέμα του φυσικού αερού και πάρει. Μαζί μας είναι ο ερευνητής στο θέμα της εξόρυξης υδρογόνων ανθράκων, ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηστάσου. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Να μου επιτρέπετε να στείλουμε το μικρό σας όνομα, κύριε Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήματα τα οποία εμείς οι αδαείς δεν ξέρουμε να τα απαντήσουμε. Για παράδειγμα, όταν ακούμε ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, τόσα κοιτάσματα, τόσα τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα κοιτάσματα, τι ακριβώς είναι αυτό που τα μετράει αυτά τα κοιτάσματα, τη στιγμή που δεν τα βλέπουμε, δεν ξέρουμε. Ακριβώς, ναι. Αλλά και την ποιότητά τους. Ναι, ναι. Μέχρι τώρα προβλέπεις, μετρήσεις, εκτιμήσεις μάλλον, είναι για 13 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Το οποίο αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ποσότητα. Σε τιμές αυτό κοστολογείται περίπου στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως τώρα με τη διαδικασία, βασικά υπάρχουν διάφορα steps στη διαδικασία, στα οποία εκεί... Από τα βήματα. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Τα οποία θα δείξουν τα αποδεδειγμένα ή επιβεβαιωμένα, ας πούμε, από θέματα. Μάλιστα. Πώς το, σε πρώτη φάση, ναι. Πώς, τι είναι αυτό το όργανο που έχουμε, ναι, ναι. Να κρίνουμε ότι εδώ υπάρχουν, ξέρω εγώ, 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, εδώ υπάρχουν 20, ναι. Εδώ υπάρχουν 10 κλπ. Βασικά μαζεύονται πληροφορίες από πολλές πηγές, από 4 διαφορετικές πηγές. Το ένα κατά τη διάρκεια της γεώτρησης βγάζουμε στην επιφάνεια κομμάτια θρήματα τα οποία αναλύονται, ας πούμε, γιατί η σύνθεση, ας πούμε, για τα πετρώματα κτλ. Το δεύτερο είναι από γεωφυσικές τρισδιάστατες μελέτες που έχουν κάνει τις σεισμικές μελέτες. Το άλλο είναι από γεωλογικές μελέτες που έχουν γίνει. Και το τέταρτο και το πιο σημαντικό είναι κατά τη διάρκεια της γεώτρησης γίνονται οι γεωφυσικές μελέτες μέσα στο πηγάδι. Αυτό ονομάζεται line wire locking. Και μέσα από αυτό, δηλαδή, κατεβάζουν μέσα στο πηγάδι ειδικό εξοπλισμό, στον οποίο κάνουν μετρήσεις. Μπορεί οι μετρήσεις αυτές να έχουν σχέση με την γεωμετρία, με το. Εν ποσότητα, ας πούμε, για παράδειγμα, ηλεκτρικές μετρήσεις, μετρήσεις ραδιενέργειας και άλλες μετρήσεις, τις οποίες όταν τα στοιχεία αυτά τα πάρουν, τα βάζουν σε μοντέλα, αλλά έχουν μια προκαταρκτική ένδειξη. Μάλιστα. Η οποία μας λέει. Δηλαδή, υπάρχει ο τρόπος, ναι. Με διάφορες αναλύσεις που ακριβώς, κάνουμε, ναι. Να ξέρουμε αν εδώ έχουμε ένα τεράστιο κύρασμα των τόσων 3 εκατομμυρίων, ναι. Μέτρων, ή όχι. Και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας είπατε, στην Κύπρο. Στο οικόπεδο 12, όπου γίνεται γεώτρηση αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πόσα, επαναλάβετε αν θέλετε, 10 δισεκατομμύρια, τα οποία αποτιμώνται σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια, ναι. Ή 30 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να τονίσουμε είναι ότι πέρα από το ερευνητικό πηγάδι που έχει μέχρι στιγμή είναι στην τελευταία φάση, το ερευνητικό, πρέπει να γίνουν και άλλες επιβιωτικές μετρήσεις για να ξέρουμε το κοίτασμα, πόσο μεγάλο είναι. Και το πιο σημαντικό εδώ που αξίζει να επισημάνουμε. Αυτές είναι εκτιμήσεις. Αυτό που μετράει είναι το αναλήψιμο, πόσο μπορούμε να αντλήσουμε και να αξιοποιήσουμε. Αυτό, επειδή είναι μεγάλο το κοίτασμα, συνήθως τα στοιχεία που έχουμε από τις μετρήσεις, το line wire locking, δεν είναι αρκετές και θα χρειαστούν περαιτέρω μετρήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε και περαιτέρω πηγάδι. Μας είχαν πει ότι σε πρώτη φάση θα γίνει μία γεώτρηση. Ακριβώς, με ένα τρυπάνι. Θα κατέβει αυτό το τρυπάνι στα πόσα χιλιάδες μέτρα. Τώρα είναι στις 3.500 κάτω από την επιφάνεια του βυθού. Και θα πρέπει να πάει ακόμα πόσο για να δούμε αν. Βασικά εκεί είναι το απόθεμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ναι, θα λέγαμε ότι πολύ κοντά. Το τρυπάνι, ναι. Βρίσκεται στο απόθεμα. Ναι. Το βρίσκουμε το απόθεμα. Ακριβώς. Ανάβουμε και την σωλήνα πάνω, βγαίνει το αέριο και πανηγυρίζουμε. Μετά τι κάνουμε ακριβώς? Βασικά αυτά είναι Κωνσταντίνο. Δηλαδή, ναι. Σκάβουμε ακόμα δύο πηγάδια για να δούμε αν τελικά είναι εντάξει τα πράγματα. Τι ακριβώς κάνουμε? Βασικά, στη φάση των μετρήσεων θα έχουμε μια προκαταρκτική ένδειξη, δηλαδή μια εκτίμηση πόσο είναι το κοίτασμα σε αυτό το πηγάδι το συγκεκριμένο. Με το πρώτο, την πρώτη γεώτρηση. Ναι, ναι. Μετά θα χρειαστούν περισσότερα πηγάδια, συνήθως δεν αρκούν τα στοιχεία από τις μετρήσεις του πρώτες γεωφυσικές και θα πρέπει να βγάλουμε και ακόμα, εξαρτάται από την εταιρεία και από τις μετρήσεις που έχουν κάνει μέχρι στιγμής, δηλαδή τις σεισμικές. Αυτό σημαίνει, ναι. Και μετακίνηση της πλατφόρμας από το σημείο που βρίσκεται. Το πρόβλημα τώρα, η πλατφόρμα φεύγει από το οικόπεδο Αφροδίτη και πάει στο Ισραήλ. Οπότε θα χρειαστεί να ξανάρθει. Θα κάνουν ανακοίνωση από ό,τι ακούω οι Νόμπολ για να πούν ότι το θετικό είναι ότι τα αποθέματα αυτά είναι επιβεβαιωμένα σε ένα σημείο, αλλά θα χρειαστούν περισσότερες γεωτρήσεις βασικά για να ξέρουμε την έκτασή τους με περισσότερη σιγουριά και βάσει αυτό θα γίνει οποιοδήποτε προγραμματισμός για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Ή θα κατασκευαστούν αγωγοί, είτε θα φέρουν την πλατφόρμα εκεί για την επεξεργασία του φυσικού αέριου. Υπάρχουν πάρα πολλά, είναι πολύ περίπλοκη η διαδικασία αυτή και θα